ξέρετε, φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο, δεύτερη αναμέτρηση σήμερα ανάμεσα στους Λύκους και τα Γκραν Μανάρια για την φάση των 32 της Summer Revolution League. Στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι, τα Γκραν Μανάρια έχουν καταφέρει να επικρατήσουν 72-55, έτσι έχουν στο τσεπάκι τους ένα προβάδισμα 17 ποντών. Γι' αυτό καλούνται σήμερα να διαχειριστούν αν θέλουν να πάρουν την πρόκριση για τις 16 καλύτερες ομάδες της Summer Revolution League. Από την άλλη, οι Λύκοι έχουν ένα σαφώς δύσκολο έργο απόψε. Πρέπει να παλέψουν για να πετύχουν μια μεγάλη ανατροπή. Ωστόσο, θα κάνουν την προσπάθειά τους απόψε, ελπίζοντας να μην είναι το τελευταίο τους παιχνίδι στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε και το παιχνίδι μας, το 0-0 παραμένει σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Κοπεί η προσπάθεια του Παπαϊστατίου, τελείωσε και ο χρόνος, πολύ καλή άμυνα εδώ από τους Γκρι. Η μπάλα περνάει και στα χέρια τους καθώς τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης. Κατεβάζει ο Σάβας. Ένα σουτ από το πλάι για δύο πόντους, αστοχεί ο Καρακώστας. Καραμάνος ύψωσε, πέρασε πάσα για τον Σκληρό. Αλλά κατέληξε εκτός. Κατευθεί και πάλι για τα Γκραν Μανάρια. Πήρε ο Τσίγκος, χάθηκε η κατοχή, έκλεψε ο Σουλτάτος. Σαβαζίτσε, με ρίσκο η πάσα. Η μπάλα είναι για τα Γκραν Μανάρια και πάλι. Αυτός ο Σάβας πρέπει να ακούμπησε τελευταίος, όπως λέει ο ρέφερι. Στην επαναφορά τώρα ο Παπαευσταθίου. Ο Αλεξανδρίτης, με συγχωρείτε, επανέφερε, ο Παπαευσταθίου πήρε. Ένα τρίποντο, άστοχο τον Αλεξανδρίδη. Και μαζεύει το rebound τώρα ο Καρακώστας Σάβας. Αναλαμβάνει να κατεβάσει. Πιέζει ψηλά ο Παπαευσταθίου. Πάει προς τα μέσα ο Ιατρού. Δεν καταφέρει να πετύχει κάτι. Γιαννή αρκετά μέτρα ο Αλεξανδρίδης, άσε τον Παπαευσταθίου, σκόραρε. Πήρε και το φάουλ. 0-2 πλέον. Πρώτη πόντη στο μάτς. Και χείρος Παπαευσταθίου. Υπήρχε μια βολή να εκτελέσει. Θα στοχίσει ωστόσο. Και πάλι μετά το rebound του Καρακώστα που φτάνει στα χέρια του Σάβα. Αυτός αναλαμβάνει και πάλι να κατεβάσει. Κρατάει ο Σουλτάτος, ζητάει κάποιον κοντά του. Και ο Σουλτάτος θα πάρει το σουτ, δεν είναι καλό. Γκραν Μανάρια τώρα στην επίθεση. Άσχη όμως η κατοχή. Και πήρε ο Σάβας. Γιατρού. Σάβας. Θέλει να πλησιάσει. Στέκεται στον αέρα από την πίεση του Καραμάνου. Πέρασε η πάσα. Ωραία συνεργασία και καλάθι από τον Σκληρό. Για το 0-4. Καρακώστας. Γιατρού με πλάτη. Γυρίζει. Θα πετύχει το πρώτο καλάθι για τους Λύκους. Σπάνε το ρόδι και οι γηπεδούχοι με την προσπάθεια του Γιατρού. Θέλει να απαντήσει ο Αλεξανδρίδης, θα τα καταφέρει με αυτό το τρίποντο για το 2-7. Γιατρού θέλει να χτυπήσει γρήγορα, στέκεται στον αέρα, θα σκοράρει ξανά.
Κατρού αρχίζει και παίρνει μπρος σιγά σιγά. Δίνει όθηση και στην επίθεση των Λύκων. Ένα σούτ από το πλάι, θα το βάλει ο Ισίδωρος Τσίγκος. Για το 4-9. Πιέστηκε και έχασε τελικά ο Καρακώστας. Καραμάνος έρχεται με φόρα από πίσω ο Τσίγκος. Στην συνέχεια ο Καραμάνος θα πάρει την εκτέλεση. Για το 4-11. Παραμένουν ψηλά για να πιέσουν τα μανάρια. Πέρασαν το κέντρο τώρα οι γκρι. Σηκώνεται για 2 και θα στοχίσει ο Καρακώστας στην προσπάθειά του. Για το 6-11. Αλεξανδρίδης, το πεσταθούμε σχολείται. Μακάει τον Αλεξανδρίδης, έγινε το κλέψιμο. Η Αντρού αφήνει στον Σάβα. Καρακώστας βγήκε ψηλά για να πάρει. Μια σκαστή πάσα για τον Χαροκόπο. Δεν βλέπει κάποια κίνηση η Ατρού. Θα το πάρει από μακριά και θα το βάλει κιόλας. Για το 9-11. Σε απόσταση 2 από τον πλησιάζει τώρα και πάλι η γκρι. Πάσα έξω. Σκληρός για 3, δεν απαντάει. Τώρα Σάβας, 4.40 στο ρολόι, πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. Γιατρού, εκτελεί, όχι εύστοχα. Καραμάνος τώρα έχει χώρο για να τρέξει. Βρήκε και την πάσα για τον Παπαϊσταθίου, άστοχο το δικό του τρίποντο. Μαζεύσαν όμως και πάλι τα κράν μανάρια, βρέθηκε στο παρκέ. Ο Καρακώστας, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει. Έχουμε και αλλαγή για τους γκρι. Αλλαγές βασικά. Ο Κούπελας και ο Δρόσος περάσαν στο παρκέ. Με τους γηπεδούχους, ο Αλεξανδρίδης επιχείρησε ένα σουτ πίσω από τα 6.75. Είναι άστοχο ωστόσο. Σάββας τώρα πάει σε μια μακρινή πάσα, δεν μπόρεσε να την υποδεχθεί ο Δρόσος. Μπαλά κατέληξε εκτός αφού πρώτα έχει παρενέβει παίκτης τον γηπεδούχο των φιλοξενούμενων, με συγχωρείτε. Στα μέσα, υπάρχει κάποιο στήριγμα. Στέκεται για 2 τώρα ο Τσίγκος, αστοχή. Κουβέλας. Ψάχνει επιλογές. Καχρημάνης από μέση απόσταση, θα σημαδέψει σωστά και θα ισοφαρίσει κιόλας. Το πρώτο δικό του έστωχο καλάθι. Το 11-11. Πιέστηκε τώρα ο Αλεξανδρίδης. Βάζει πλάτη ο Τσίγκος και παίρνει το φάουλ. Ο Τσίγκος τώρα θα πέρασε εκτός. Στην θέση του ο Νερούτσος. Πήρε και εκτέλεσε αμέσως ο Αλεξανδρίδης για να βάλει και πάλι μπροστά τα γκραν μανάρια. 11-14. Κούβελας. Καχρημάνης. Δροσός. Θα πετύχει το καλάθι. Κατεβάζει ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Αλεξανδρίδη, αυτή τη φορά όμως δεν θα σημαδέψει σωστά. Και συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ από τον Καρακώστα. Στην
δύναμη των βολών να παίξεις των φιλοξενούμενων. Βάζει την πρώτη. Έντεκα 15. Θέλει τώρα την δεύτερη μέσα και αυτή. Δύο γόλες από τον Νερούτσο για το 11-16. Καρακώστας. Σαββάς. Αλλάζει κατεύθυνση. Έχασε και την ισορροπία του εκεί. Ο Κουβέλας πήρε το φάουλ. Που είναι και το πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Χαροκόπος έπαιξε με τον Σάβα. Τον ακολουθούν δύο αντίπαλοι. Δεν βρήκε χώρο για να εκτελέσει. Πάσαρε στον Καραγκώστα, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Στέκεται στον αέρα. Υποπίεση, αυτό έφυξε. Και τώρα ο Καραμάνος θέλει να τρέξει. Άφησε στα δεξιά με το ένα χέρι. Σηκώνεται και τελειώνει τη φάση ο Νερούτσος για το 11-18. Απόσταση. Αυτά πόνο βλέπουν για τα Γκραν Μανάρια. Με κάτι λιγότερο από 2 λεπτά να απομένουν για να τελειώσει πρώτη περίοδος ο Καχρημάνης. Πήρε ο Χαροκόπος. Ο Λιάκος έχει αναλάβει να τον κλείσει. Όχι, με συγχωρείτε, ο Γαβαθάς. Έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Καρακώστας. Παίρνει το φάουλ από τον Παπα Ευσταθίου, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Τα είπε λίγο με τον διαιτητή. Καρακώστας όπως και να έχει είναι ήδη στημένος στην γραμμή για δύο βολές. Μέσα πρώτη βολή. Χαμένη δεύτερη. Πάσα στη γωνία, τρίποντα από τον Γαβαθά, όχι καλό. Ο Κόπος, δεν πέρασε η πάσα για τον Καχρημάνη. Κατοχή και πάλι για τους Γκρι. Περάσει, θα φτάσει μέχρι μέσα ο Κούβελας, θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Για το 13-18, καλά μετά από ώρα για τους γηπεδούχους. 14-18, με συγχωρείτε, όχι 13, είχε μπει και μια πολύ νωρίτερα. Παπαϊσταθίου θα το πάρει, βρίσκει σίδερο. Και ο Σάβας είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Ρίχνει τώρα ταχύτητα, βλέπει τις επιλογές του. Δείχνει το σύστημα που θέλει να ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του, μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Καρακώστας. Ωραία, έπαιξε με τον Χαροκόπο. Γύρισε πολύ καλά η άμυ μπάλα στην επίθεση των Γκρέ για να φτάσει τον Σάβα. 16-18. Μια επίθεση 13 δευτερόλεπτων τώρα. Γαβαθάς 5-4. Και πάλι έξω. Στα 2 δευτερόλεπτα ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Άσο χωστός από τον Παπαϊσταθίου. Φινάλε στην πρώτη περίοδο. Με το σκορ να δείχνει 16-18. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης. Με ένα τρίποντο εδώ από τον Αλεξανδρίδη. Εκτελεί από μακριά ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Για το 16. 20. 21, με συγχωρείτε, ήταν για τρεις το σουτ. Μάζεψαν τώρα τα μανάρια, Γαβαθάς. Πέστεψε άμεσα η άμυνα των Λύκων. Και πάλι θα πάρει ο Γαβαθάς, θα εκτελέσει αυτή τη φορά και θα ευστοχίσει.
Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Καβαστάς αυτή τη φορά εκτελεστής. Και ξεφεύγουν στο σύν 8 τώρα οι φιλοξενούμενοι 16-24. Σάβας Χαροκόπος άφησε έξω. Ο Δρόσος άστοχο το σούτ από το πλάι. Δεν βρήκε ο σούτατος τον στόχο. Ο Πευσταθίου Νερούτσος. Ρίσκο η πάσα του πέρασε ωστόσο. Ένα δίποντο όχι καλό από τον Λιάκο. Και καθαρίζει την φάση παίρνοντας και το φάουλο γιατρού. Σάβας τον ταλαιπωρεί εκεί λίγο ο Γαβαστάς. Χαροκόπος Μιλτάτος θα το επιχειρήσει από την κορυφή. Δεν το έκανε το χατήρι μπαλά. Γαβαστάς και τώρα από Παπαϊσταθίου. Πάσε απέναντι για τον Αλεξανδρίδη. Δεν θα διστάσει αυτό, θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Θα το βάλει και αυτό. 16-27. Τρίτο τρίποντο στην δεύτερη περίοδο για τα Γκραν Μανάρια, που ξεφεύγουν πλέον στο σύν 11 και έχουμε και time out για τους Λύκους. Συνέχεια στην δράση. Μια βροχή τρυπώτων ξέσπασε νωρίτερα από τα Γκραν Μανάρια, με Αλεξανδρίδη και Γαβαθά να φέρουν πλέον το σκορ στο 16-27. Γιατρού έκανε το κόψιμο, πήρε από τον Χαροκόπο, προσπαθεί να γυρίσει για να βρει λίγο χώρο να εκτελέσει, θα κερδίσει τελικά το φάουλ από τον Λιάκο, ο οποίος πήδηξε και σε λάθος χρόνο, βρήκε άθελα του τον αντιπαλό του, τον οποίο και στέλνει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Έτοιμος για την πρώτη εκτέλεση, θα μπει παρά στο καλάθι. 17-27. Χαμένη δεύτερη, γραπώνομος την πάλι εκεί ο Δρόσος. Γιατρού θα το πάρει από μέση απόσταση, μέσα το δίποντο. 19-27 καταφέρνει ο ίδιος παίκτης να φέρει τρεις πόντους στην συγκεκριμένη φάση. Με μια βολή και με ένα εύστοχο σουτ μέσα απόσταση, Αλεξανδρίδης και πάλι από το σημείο που του αρέσει να εκτελεί. Δεν θα καταφέρει τώρα να πετύχει κάτι καλό. Και έχουμε και αλλαγές για τα Γκραν Μανάρια. Σκληρός και Ηλίας πέρασαν τώρα στο μάτς. Κούβελας κατεβάζει για τους γκρι. Βλέπει τις επιλογές του. Λιτάτος, Γιατρού, Αλεξανδρωτές σηκώνεται για δύο. Δεν μπαίνει μπαλά στο καλάθι. Θα έρθει στον Αλεξανδρίδη, ζητάει με αυτός. Με δυσκολία θα κρατήσει ο Σκληρός. Δεν πέρασε η πάσα. Έκλεψαν οι Λύκοι. Και κατεβάζει ο Κούβελας. Χαροκόπος του άφησαν χώρο για να σημαδέψει. Δεν τα κατάφερε όμως καλά. Αλεξανδρίδης, Καβαθάς, πάμε φορά προς τα μέσα. Ακούπησε τελευταίο στην μπάλα ο Σουλτάτος, ο Λάκη έχει βρει και τον αντίπαλό του. Και αυτό έχουμε φάουλ, που είναι το πρώτο ομαδικό που κάνουν οι Λύκοι στην δεύτερη περίοδο. Με επέστρεψε ο Καρακώστας στο παρκέ για τους γκρι. Καβαθάς σε γραμμή και φωνές από τον Καμπόλη. Δεν του αρέσει αυτή η επιλογή του συμπαίκτη του. Και τώρα συνέχεια με Καρακώστα. Θα γίνει το λάθος. Αλεξανδρίδης σταματάει, θα είναι το φάουλ του Σουλτάτου. Και έχουμε αλλαγή τώρα για τους Λύκους. Καχρημάνης θα πάρει την θέση του Σουλτάτου. Σκληρός Μαθάς
Λιάκος προσποιήθηκε, το σκέφτηκε και πάλι δεν το πήρε. Ο Γαβαθάς όμως χωρίς δεύτερη σκέψη θα πάρει την εκτέλεση και πολύ καλά θα πράξει. 19-30 με την καλή δουλειά των φιλοξενούμενων πίσω από τα 6.75 να συνεχίζεται. Είναι το τέταρτο δικό του τρίποντο στην περίοδο. Μόνο με τρίποντα έχουν καταφέρει να σκοράρουν τα μανάρια μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο. Καρακώστας τώρα από μέση απόσταση θα μειώσει σε 21-30. Εδώ 25 ακόμα για το ημίχρονο. Καρακώστας θα παίξει καλή άμυνα. Γιατρού έχει φύγει μπροστά ο Καχρημάνης, τον βρήκε. Δεν τελείωσε καλά τη φάση εκείνος. Ακολούθησε όμως για να γραπώσει την μπάλα ο Δρόσος. Γιατρού στην κίνηση, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Καραβαθάς. Αλεξανδρίδης. Πέρασε ανάμεσα από δύο αυτούς στο πλάι. Καραβαθάς βρήκε σίδερο τώρα. Κουβελάς. Κώστας. Καχρημάνης κάνει την κίνηση, παίρνει και εκτελεί αμέσως. Λιάκος μαζεύει το rebound. Την μπάλα στα χέρια του Σκληρού για να κατεβάσει. Αλεξανδρίδης ξέφυγε από τον Καχρημάνη, ο οποίος παίρνει αμέσως να τους ζητήσει συγγνώμη. Αυτός μπήκε κάπως άτσαλα στην φάση. Από κοντά ο Παπαϊστακίου θα δηλώσει παρόν μετά από ώρα. Είχαμε κάποιες φάσεις να τον δούμε να σκοράρει. Θα το κάνει τώρα για το 21-32. Κούβελας παίρνει και το screen. Βρίσκει χώρο για να εκτελέσει. Αστοχο το τρίποντο μαζί το Καρακώστας και ανανεώνει τώρα για τους γκρι. Πήρε κεφάλι ο Κουβελάς. Ωραία, πάσα του για τον Καρακώστα από κοντά. Αυτός δεν θα λαθέψει. 23-32. Σκληρός. Κλείστηκε καλά. Πάσα έφτασε στην κορυφή. Ο Παπαϊστακίου είναι εκεί για να εκτελέσει πίσω από τα 6.75 τώρα. Και θα γράψει το 23-35. Πέμπτο τρίποντο για τα Grand Manager στην συγκεκριμένη περίοδο. Πάρα πολύ καλή δουλειά από την περιφέρεια για τους φιλοξενούμενους. Παπαϊστασίου τώρα βλέπει και τον Γαβαθά, ο οποίος έχει βρεθεί κατά την αντίπαλη ρακέτα. Ένα γρήγορο καλάθι μετά το κλέψιμο για το 23-37. Διαφορά πλέον στο συν 14. Πολύ κοντά στην διαφορά του πρώτου παιχνιδιού, συν 17. Θα καταφέρει να επικρατήσουν στην πρώτη αναμέτρηση τα μανάρια. Καρακώστας θα κάνει μια πολύ ωραία κίνηση εδώ για το 25-37. Ο Παϊστάθιου. Γαβαθάς, αρχίζει τον Σκληρό. Ρολιάκος απείλησε κατευθείαν. Δεν μπόρεσε με την πρώτη ούτε με τη δεύτερη. Και τελικά βγήκε η άμυνα από τους λίκους. Αυτό και στράτησε το χειροκρότημα από τον Καμπόλη. Γιατρού σηκώνεται για δύο, ένα μακρινό δίποντο εύστοχο. 27-37. Δύο και δέκα ακόμα για να πάμε στην ανάποβλα. Πάσα στο πλάι. Γαβαθάς παίρνει και εκτελεί σε καλύτερη θέση ο Δρόσος και τώρα η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γιατρού. Πάει προς τα μέσα χωρίς να φοβηθεί. Δύσκολη προσπάθεια. Καχρημάνης κυνηγάει και καταφέρει να κρατήσει την κατοχή. Τρίποντο τώρα από τον Κούβελα. 30-37. Λεφτά από τους πλησιάζουν τώρα οι Λύκοι. Σε μονοψήφιο νούμερο διαφορά μετά από ώρα. Υπάρχει αμυντικό φάουλ επάνω στον Παπαϊστάθιου. Το έχει κάνει ο Κούβελας.
Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο. Δεν καταφέρω όμως να βρει στόχο. Σαββάς. Εντάξει με τον Κούβελα. Ριμάνης. Πέρασε η πάσα του για τον Καρακώστα. Ήρθα από πίσω δυναμικά ο Παπαϊσταθίου και τον σταμάτησε. Δευτερόλεπτα, τελείωνε ο χρόνος, αλλά λίγο πριν τη λήξη υπάρχει φαουλ από τον Ιλιακό. Και έτσι βγαίνει κερδισμένος σε αυτή την φάση ο Κούβελας. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο βολές του. Μέσα και η δεύτερη. 32-37. 48 δεύτερα ακόμα. Παπαϊσταθίου. Λιάκος. Καραμάνος άφησε και πάλι έξω. Χαμηλή πάσα. Κλεισμένος από τρεις εκεί ο Τσίγκος. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Τον έκλεισε καλά η άμυνα των Λύκων. Κούβελας αλλάζει κατεύθυνση, αφήνει στον Καθριμάνη και αυτός με τη σειρά του στον Σάβα. Κούρωσε το σκρίνο ο Χαροκόπος, ο οποίος έχει μείνει με τον Γαβαθά. Ζητάει την μπάλα, ο Καρακώστας επιλέγει να εκτελέσει, βρίσκει σίδερο, 11 δευτερόλεπτα τώρα. Καραμάνος φέρνει το φάουλ από τον Καθριμάνη, αλλά νομίζω είναι το 5ο φάουλ των γηπεδούχων. Ή όχι. Ναι, το 5ο είναι. Συμπληρώνονται τα ομαδικά. Δεν το έχει αντιληφθεί αυτό ο Καθριμάνης. Και στέλνει έτσι τώρα τον. Όχι, είναι και αντιαθλητικό επίσης. Και έτσι ο Καραμάνος έχει δικαίωμα για δύο βολές. Και η μπάλα θα παραμείνει στα Γκραν Μανάρια μέσα η πρώτη, 32-38. Έξω η δεύτερη. Πέντε τώρα στο ρολόι. Παπαϊσταθίου στα 5. Λιάκος για 3, όχι. Ένα δευτερόλεπτο. 0,2. Τώρα στο ρολόι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το 10 λεπτό. Δεν νομίζω να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι τώρα τα μανάρια, απλώς κάποιος θα αγγίξει την μπάλα και θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Λιάκος αλεθιά προσπάθησε, δεν κατάφερε κάτι. Φινάλ λοιπόν στην δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 32-38. Για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος εδώ στο Κάρβουνο. Μόλις ξεκίνησε η δράση και πάλι στο 32-38 υπενθυμίζω βρίσκεται αυτή την στιγμή το σκορ. Το προβάδισμα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Θα μειώσει όμως τώρα ο Συλτάτος με ένα τρίποντο από την γωνία. 35-38 και η διαφορά πλέον στους 3 πόντους. Θα αφήσει έξω ο Αλεξανδρίδης, να δούμε αν θα απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται όμως με φόρα από πίσω ο Καραμάνος για να μαζέψει την μπάλα στον αέρα. Θα αφήνει πιο έξω. Αλεξανδρίδης τώρα αλλάζει κατεύθυνση. Πάσα στην κορυφή. Τρίποντο από τον Σκληρό, άστοχο και αυτό. Καρακώστας. Κρατάει, δίνει το σκρίν ο Χαροκόπος για να σηκωθεί από μέση απόσταση. Σε απόσταση αναπνοής πλέον
Η Λίκη 37, 38. Σκληρός Παπαευσταθίου από μακριά, θα μπει τώρα το καλάθι. 37, 41. Σάβας. Συντάτος. Ζήτησε και πήρε τώρα ο Χαροκόπος ανάει μπαλά στα χέρια του Συντάτου. Το θέλει αυτό το σουτ. Δεν είναι καλή όμως η εκτέλεση. Υπάρχει φάουλ από τον Χαροκόπο, ενώ έχει μιλήσει όπως ο Καρακώστας. Εκτός. Κατοχή για τα Γκραν Μανάρια. Σκληρός. Πάσα έφτασε στην γωνία. Τσαβρίδης όμως δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Καραμάνο. Και Καρακώστας απέναντι στον Χαροκόπο. Σαββάς. Χρημάνι στο πλάι, ζητάει επιμονακή ο Χαροκόπος, ο οποίος έχει πάρει θέση μπροστά από τον Παπαϊσταθίου. Δεν θα πάει μπαλά σε εκείνον, ένα δευτερόλεπτο θα κοπεί από τον Καραμάνο Καχρημάνι στη λήξη του χρόνου. Ο Παπαϊσταθίου τώρα τρέχει, καστές πάσες και ο Τσίγκος από κοντά. Θα γράψω 37-43. Πλησίασαν στο μείον ένα νωρίτερα. Η Λίκη έβγαλε αντίδραση όμως στα Γκραν Μανάρια. Θα απομακρύνουν τώρα στο συνέξι. Καχρημάνι άφησε στον Χαροκόπο. Εκτέλεσε αυτός για 2. 39-43. Αλεξανδρίδης. Τσίγκος πέρασε πάσα έξω. Ένα σουτ για 3 πόντους. Αλεξανδρίδης εκτελεί. 39-46. Καρακώστας. Συντάτος θα το πάρει και αυτός. Δεν βρίσκει στόχο. Και τώρα ο Παπαευσταθίου. Τσίγκος άφησε έξω. Έχει μείνει μόνος του ο Παπαευσταθίου. Μπαλά θα καταλήξει στο Στεφάνη. Πάρα πολύ ωραία κίνηση από τον Τσίγκο, ο οποίος σαν σε βόλε εκεί με ένα παλό άγγιγμα άφησε την μπάλα στον Σκληρό για να σκοράρει αυτός για το 39-48 και έχουμε και time out για τους Λύκους. Επιστρέψαμε μετά το time out των Λύκων, οι οποίοι ήταν στους αντιπάλους τώρα να ξεφύγει και πάλι στο σύν 9 εκεί που είχαν καταφέρει οι Γκρι να πλησιάσουν στον πόντο. Και πάλι κατοχή για τους γηπεδούχους. Σάββας. Και πάλι μπαλά σε εκείνον. Καρακώστας. Σήκεται στον αέρα, υπάρχει φαουλ. Χαμηλά πρέπει να έχει δοθεί, ναι. Από το πλάι θα επαναφέρουν τώρα οι Γκρι. Σάββας. Παπαστάς είχε αναλάβει να τον μαρκάρει. Ωραία περιστροφή από τον Σάββα, εξαιρετική κίνηση για το 41-48. Καβαθάς. Αλεξανδρίδης. Καστή πάσα. Ανανέωνεται το
πρωί. Τρεις αλλαγές τώρα για τα Γκραν Μανάρια. Λιάκος Νερούτσος και Αλεξανδρίδης επέστρεψαν. Όχι, με συγχωρείτε, και ο Ηλίας επέστρεψε στο παρκέ. Ο Αλεξανδρίδης ήταν ήδη από νωρίτερα. Δεν αλλάζει 41-48. Σαββάς κατεβάζει τώρα γρήγορα για τους Λύκους. Για Τρούπεν ήθελε να πάει προς τα μέσα. Του δώσε κεφάλι ο Δρόσος. Μπερδεύεται, θα χάσει από την καλή άμυνα του Νερούτσου. Τώρα βάλε στα χέρια του Αλεξανδρίδη. Λιάκος. Ρογαβαθάς εκτέλεσε. Πάλι βάλε στα χέρια των φιλοξενούμενων. Παίρνει και εκτελεί με το ένα χέρι. Ο Νερούτσος όχι καλά. Ηλίας αφήνει έξω. Γαβαθάς θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Και τώρα καθαρίζεται η φάση από την παρέμβαση του Δρόσου. Κούβελας. Καρακώστος αφήνει στον Σάββα, συνεργάζεται αυτός με τον Ιατρού. Έχει τον Λιάκο μπροστά του, Καρακώστας στα 8. Έχει βάλει πλάτη, ωραία θα περάσει η πάσα για τον Σάββα, δεν θα την αξιοποιήσει εκείνος. Και τώρα Γαβαθάς. Νερούτσος. Γαβαθάς. Κρατάει το σώμα του εντός αγωνιστικών ορίων. Λιάκος σπασάρει ωραία. Νερούτσος από κοντά έχει κάνει βήματα. Ανέφεραν τώρα οι Κρή. 3-28 ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Και 41-48 επιθυμίζω βρίσκεται αυτή την στιγμή το σκορ. Γυρίζει από κοντά ο Καρακώστας, σκοράρει, κερδίζει και το φάουλ. 43-48. Τρίτο ομαδικό κιόλας για τα Γκραν Μανάρια, ένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Λύκων σε αυτά τα σχεδόν 7 λεπτά που έχουμε παίξει στην τρίτη περίοδο. Θα βάλει για την βολή ο Καρακώστας για το 44-48. Αλεξανδρίδης. Μια προσπίση από τον Λιάκο και πάλι Αλεξανδρίδης. Πάλι θα προσπίσει ο Λιάκος, αυτή τη φορά όμως θα πάρει την εκτέλεση στην συνέχεια. Ο ίδιος θα μαζέψει το rebound ψηλά και θα σκοράρει τελικά. Επέμεινε και δικαιώθηκε. 44-50. Γιατρού. Επιλογές του ο Κούβελας Ιατρού θα πάρει το τρίποντο, θα του κάνει το χατήρι τελικά η μπάλα. 47-50. Αλεξανδρίδης. Ποστάρει τώρα ο Νερούτσος, αφήνει έξω. Λιάκος και πάλι στον Γαβαθά. Αποφεύγει τον Σάββα. Βρήκε εκεί μια πάσα στον αέρα. Κόπηκε όμως από την καλή άμυνα του Κούβελα ο Ηλίας. Γιατρού. Πάσα του στο πουθενά. Όχι. Αναδέχεται τι έχει βρει ο Γαβαθάς. Είναι για τους Λύκους. Κούβελας, ωραία κίνηση, δεν έρχεται το καλάθι αλλά ακολούθησε την φάση ο Δρόσος και κάνει το 49-50. Μια σκάστη πάσα για τον Νερούτσο.
Έχει βάλει στην πλάτη τον Δρόσο. Ήψος εκεί πήγε για πάσα ο Παπαϊσταθίου, λίγο έλειψε να σκοράρει όμως. Γιατρού τώρα τρέχει στην άλλη πλευρά. Δύσκολη πάσα του για τον Δρόσο. Θα γίνει το λάθος τελικά. Να επιστρέφει ο Τσίγκος στο παρκέ για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Πήρε την θέση του Ηλία. Παϊσταθίου. Τσίγκος στα αριστερά με τον Δρόσο πάνω του. Δυναμική άμυνα από τον Δρόσο. Ωραία πάσα για τον Ρούτσο, θα χάσει την ευκαιρία του εκείνος. Φαίνεται να έχει χτυπήσει. Ζήτησε αμέσως να σταματήσει το παιχνίδι. Και θα περάσει εκτός για να πάρει την θέση του ο Καραμάνος. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό και να είναι απλώς ένας πόνος στιγμής. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Γιατρού. Εκτελεί μετά την τρίπλα. Είναι άστοχο το σούτ του. Τώρα Καραμάνος πίνει τον Παπαϊσταθίου. Ο Βασάς βάζει πλάτη στο καλάθι. Διακος παίζει με τον Καραμάνο, ωραία προσπίση, έπεσε πάνω το Καρακώστας. Υπάρχει φαουλ χαμηλά. Είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Καβαθάς στο έδαφος. Ο Κούβελας έχει πατήσει γραμμή όμως ο Καβαθάς. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους Λύκους. Σάββας. Καθάς τον πιέζει, θα τον περάσει ο Σάββας. Συγκρούστηκε με τον Τσίγκο και έκανε βήματα. Θα βάζει και με τον αυτό τώρα ο Σάββας. Μένουν 6 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Όλα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Παπαϊσταθίου στα 5. 4-3. Πρέπει να εκτελέσει Σάββας τον σταματάει. Με το τρίτο ομαδικό για τους γκρι. Το δεύτερο με συγχωρείτε. Λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 49-50. Μπήκαμε μόλις και στην τέταρτη περίοδο. 49-50. Τέρμπι το σημερινό παιχνίδι σε σύγκριση με το πρώτο μεταξύ τους μάτς, στο οποίο οι τότε γηπεδούχοι τα Καραμανάρια είχαν καταφέρει να πάρουν μια πολύ καλή διαφορά. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η Λύκη είναι σαφώς πιο ανταγωνιστική. 49-53 τώρα. Έπειτα από την τρίποντη εκτέλεση. Πέτυχε νωρίτερα ο παίκτης των Μαναριών. Από κοντά θα έρθει απάντηση με ένα δίποντο από τον Χαροκόπο. Παϊσταθίου. Πάρα και πάλι στην περιφέρεια. Ένα δίποντο από τον Παπαϊσταθίου. Σημαδεύει σωστά. 51-55. Σουλτάτος. Κακή πασά. Έρχονταν τώρα οι φιλοξενούμενοι και έχει φύγει μπροστά ο Σκληρός. Έχει μείνει ολομόναχος. Θα τελειώσει τη φάση σαν σε προπόνηση. Για το 51-57. Αχνημανής. Σαββάς. Κάνει κάποια βήματα για πίσω.
Θα σουτάρει τελικά ο Σουλτάτος. Μαζεύει ο γιατρού. Θα πάρει την εκτέλεση από το έξω της βολής, 53-57. Ο Παριστάθειου. Αλεξανδρίδης. Θέλει να γυρίσει ο Τσίγκος. Πολύ ωραία κίνηση και αποτελεσματική για το 53-59. Γιατρού. Κόπος. Βλέπει τις επιλογές του. Έκανε την κίνηση ο Καρακώστας. Είπασα όμως 10 τελήξεις εκείνων. Μπαλά. Πέρασε εκτός αγωνιστικών ορίων. Και παράλληλα πήγε στράφη και η επίθεση. Ο Παϊσταθίου στην γωνία, ο Σκλήρος έχει μείνει μόνος του. Θα ευστοχίσει. Στο έδαφος βρέθηκε ο Χαροκόπος και έχουμε και τεχνική ποινική στον Καρακώστα, ο οποίος κλώτσε την μπάλα. Διακοπή τώρα. Αυτός ο Χαροκόπος παραμένει στο παρκέ. Στη γραμμή τον βολών ο Τσίκος για να εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Θα την βάλει. 53. Και συνέχεια τώρα με τον Κούβελα. Με συγχωρείτε, καθώς βγήκε το καλάθι νωρίτερα. Καραμάνος θα κάνει το φάουλ. Και στην γραμμή τώρα ο Κούβελας. Μέσα η πρώτη για το 54-63. Μέσα και η δεύτερη. 55-63. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. 55-62 τελικά μετρούσε για 2 νωρίτερα το καλάθι που πέφτει να κάνει μανάρια. 7 και 10 ακόμα για το τέλος. Γιατρού βγαίνει δυναμικά, κλέβει. Τελικά στο ένας με έναν αποφεύγει εξαιρετικά τον Σκληρό. Έχουμε το 57-62. Ο Παϊσταθίου στον Τσίγκο σηκώνεται για 2, το χάνει. Γιατρού. Διέσχισε αρκετά μέτρα. Καχρημάνης έπαιξε με τον Δρόσο. Υπάρχει φάουλ στον Χαροκόπο. Έχει η πρώτη βολή. 58-62. Και ετοιμάζει τώρα και για την δεύτερη. Αστοχή αυτή. Τσίγκος καθαρίζει την φάση. Τρέχει να τον πιέσει ο Χαροκόπος και τώρα από Παϊσταθίου. Καραμάνος πάσα έξω. Γιατρού. Γυρίζει χωρίς ισορροπία. Του έχει βρει το χέρι ο Χαροκόπος. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Στη γραμμή, τώρα ο Τσίγκος. Από δύο ομαδικά τώρα. Οι δύο ομάδες, 6 και 17.
πριν να ολοκληρωθεί. Το παιχνίδι, Τσίκος βάζει την πρώτη για το 58-63. Θέλει και την δεύτερη μέσα και αυτή, 58-64. Κουβέλας. Του φύγει για λίγο η μπάλα, σου κράτησε στην συνέχεια. Αλλάζει κατεύθυνση ο Καχρημάνης, έκλεισαν οι διάδρομοι. Η Ατρού πάει προς τα μέσα, απέναντι σε δύο αντιπάλους. Υπάρχει στήριγμα τελικά για φάουλ. Και δύο βολές τώρα για τον Ιατρού. Εύστοχος στην πρώτη προσπάθεια, 59-64. Μέσα και η δεύτερη, 60-64. Ο Μεξταθίου. Και ο Τσίκος έχει όρθιο το βλέμμα του. Και κολλημένο πάνω στον Χαροκόπο, κατεβάζει το χέρι του εκείνος. Και στέλνει έτσι τον αντίπαλό του. Στις βολές, νέες βολές για τον Τσίγκο. Νωρίτερα εστόχισε και στις δύο προσπαθίες του, να δούμε τι θα κάνει στο νέο ζευγάρι βολών. Και πάλι θα βάλει την πρώτη, 60-65. Μέσα και η δεύτερη και πάλι 2 στις 2 από τον ίδιο, 60-66. Καχρημάνης με χώρο. Γιατρού. Βγήκε πάνω το Καραμάνος, Κούβελας. Κάνει το φάουλ. Ο Σκληρός. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τα Γκραν Μανάρια, το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν το έδωσαν τώρα. Σουλτάτος επέστρεψε το μεταξύ για τους γκρι, όπως και ο Καβαθάς για τους μπλε. Γιατρού, Χαροκόπος με χώρο, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Μαζεύει ο Τσίγκος. Τρέχει τώρα ο Καβαθάς, δεν θα περάσει η μακρινή πάσα του. Μπαλά, παραμένει αυτός στα Γκραν Μανάρια. Ανέφερε από την baseline ο Τσίγκος, Γαβαθάς. Τσίγκος ανέβασε ταχύτητα. Έπεσε στο παρκέ. Δεν μπορεί να έχει χτυπήσει. Πάμε σε μια διακοπή. Επιστρέψαμε στην δράση. Πλησιάζουμε και στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Καραμάνος. Κατευθείαν έτσι περνάει τώρα στα χέρια των Λύκων. Κούβελας. Κάνει την κίνηση και πήρε ο Σουλτάτος. Πάει τώρα από τον Παπαϊσταθίου. Πάνω τα πέντε ομαδικά τα Μανάρια, γι' αυτό έχουμε και βολές. Αλλιωθεί η προσπάθεια από το τρίποδο του Σουλτάτου. Πέρασε και η πάσα τώρα του Καραμάνου. Γρήγορη επίθεση. Χτύπησαν γρήγορα
οι φιλοξενούμενοι με τον σκληρό για το 62-68. Γιατρού. Δεν θα μπει. Την μπάλα στο καλάθι. Τελευταία 4 λεπτά τώρα. Παρισταθίου. Χειροκαραμάνος Λιάκος. Τον έχει κλείσει καλά ο Χαροκόπος. Χειρολαβαθά στο πλάι, θα ξαναπαίξει μαζί του. Ήταν πολύ χαμηλή πάσα, τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Έτσι γίνεται το λάθος. Κιτάτος. Υπάρχει επιθετικό φάουλ εκεί, πάνω στο σκριν του Δροσού. Καραμάνος προσποιήσεις, εκτέλεσε στην συνέχεια, κύλησε η μπάλα Στεφάνη, κατέληξε εκτός τελικά. Και τώρα Σουλτάτος ρίξωσε, Καραμάνος όμως βρέθηκε εκεί ψηλά για να σταματήσει την πάσα. Που μένουν 18 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Λυκών. Κάτος βγήκε στην περιφέρεια, πήρε και εκτέλεσε κατευθείαν 65-68. Λιακός από κοντά με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Κρατούν ωστόσο και επιμένουν τα μανάρια. Να βαθάς θα βρει και αυτό σιδερό. Κουβέλας τρέχει αλλά ξεχνάει πίσω την μπάλα. Και συνέχεια υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ από τον Χαροκόπο. Ο Καραμάνος είναι αυτός που έχει τώρα δύο προσπάθειες από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Η μπάλα θα πάει και πάλι στα Γκραν Μαρία στην συνέχεια. Χάνει την πρώτη. Θέλει τώρα την δεύτερη, χαμένη και αυτή. Δεν πήραν τίποτα από τις βολές τους τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι θα παραμένουν σε θέση επίθεσης. Πάπα Ευσταθίου. Τελευταία 2,5 λεπτά τώρα και επίσημα. Τρίποντο από τον σκληρό, όχι καλό, το ξέρει και ο ίδιος. Μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός. Συνέχεια τώρα με Σάβα. Δροσός στον Καραμάνο, Ιατρού είναι για δύο, πατούσε γραμμή. Δεν πήγε το καλάθι. Και πήρε τώρα ο Παπαευσταθίου. Θα πλησιάσει ο σκληρός. Καραμάνος πέφτει δυναμικά πάνω του. Καθαρή άμυνα μέχρι στιγμής. Καραμάνος παίρνει και πάλι στην επίθεση στα Γκραν Μανάρια. Ας όχι όμως και αυτή η προσπάθεια από τον Λιάκο. Σάβας. Ηρεμεί την κατάσταση ο Σλουτάτος. Σάβας αφήνει στον Χαροκόπο. Γιατρού. Τελευταίο 1,5 λεπτό τώρα στο παιχνίδι. Χαροκόπος στα 4, ο Ιατρού θα εκτελέσει λίγο πριν τη λήξη του χρόνου, βρίσκει σίδερο. Τώρα ο Παπαευσταθίου. Καβαθάς, πάει κοντά στον Σάβα. Καραμάνος, δεν είναι καλό το σουτ. Μετά το αφήνει στον Σάβα. Μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό του μάτς. Θα μας ψάχνει κάποια βοήθεια και είναι στον Σουλτάτο, θα το πάρει από πολύ μακριά αυτός και θα ευστοχίσει. 68-68.
και έχουμε και time out για τα Γκραν Μανάρια. Στα 68-68, 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής και αν θα υπάρξει νικητής στο σημερινό παιχνίδι, καθώς το εισιτήριο για την επόμενη φάση έχει πάει ήδη στα χέρια των σημερινών φιλοξενούμενων, οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί την διαφορά που είχαν πάρει στο πρώτο παιχνίδι. Η Ιατρού προσπάθησε, κράτησε τελικά την μπάλα εντός ορίων, αλλά άφησε στον Καραμάνο. Αυτός θα πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Βγάζει ψηλά. Κατοχή για τους Λύκους. Πανηγυρίζεται και έξαλα τον Χαροκό που θέλουν την νίκη για να κλείσουν με μια νίκη την καλοκαιρινή προσπάθειά του Σιγκρή. 18 δευτερόλεπτα. Όλα στην διάθεσή τους. Πιέζει ασφιχτικά και ο Αλεξανδρίδης, κάνει το φάουλ και έχουμε βολές τώρα για τον Σάβα. Μέσα η πρώτη. Στα 9-68 το προβάδισμα πλέον στους γηπεδούχους. Μέσα και η δεύτερη, 70-68. 9 δεύτερα τώρα. Πάσα στη γωνία. Τρίποντο, άστοχο ωστόσο από τον Σκληρό. Μπάλα για ποιος είναι, για τους Λύκους. Όπως λένε οι διαιτητές. 1,3 τώρα στο ρολόι και οι Γκρι είναι πολύ κοντά στην σημερινή νίκη τους. Φινάλε λοιπόν στο παιχνίδι. Οι Λύκοι θα κλείσουν την καλοκαιρινή τους προσπάθεια με μια νίκη. Ωστόσο η πρόκριση θα περάσει, θα πάει στα χέρια των Grand Manaria. Θα συνεχίσουν στους 16 στη Summer Evolution League. Αυτά εδώ από το Κάρβουνο. 70-68 νίκη για τους Λύκους.